Και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ε, ολοκένουργη εκπομπή Ελλήνων Ανάνυψης στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού στον τηλεοπτικό διάβλο Extra Channel κάθε Παρασκευή ε, 9.30 ώρα. Mm -hmm. Το κυρίαρχο ζήτημα το οποίο καταλαμβάνει την τρέχουσα επικαιρότητα ε, είναι ε, πιο άλλο παρά της ε, πανδημίας με ό,τι τούτο συνεπάγεται. Ε, ανεξαρτήτως ότι ε, σοβούν και άλλα ζητήματα. Ε, ιδιαίτερα τα κρίσιμα για τα εθνικά και πολιτικά τεκτενόμενα πλην όμως παρασιωπούνται ακριβώς για το λόγο ότι έχει αναγορευθεί ως μίζον το ζήτημα της πανδημίας, της εργαλειοποίησης της δημόσιας υγείας και πέραν του γεγονότος ότι υπάρχουν τραγικές εξελίξει. Ω προ την ομάδα, την μερίδα των πολιτών, οι οποίοι ανθίστανται προς τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, συνιστά σύν τη άλλη ε, εν το πλαισίο μια ε, πολιτική προπαγάνδα ένα παρεσθησιογόνο, δηλαδή ε, ναι, μεν είναι σημαντικό για τα εργασιακά δικαιώματα, ωστόσο όμω για την γενικότερη πολιτική σκακέρα, θα έλεγα, εν συναρτήσει με του ε, διεθνεί γεωστρατηγικές ε, εξελίξεις αποτελεί μια μορφή ιονή παρεσθησιογόνου, δηλαδή να είμαστε αγκυλωμένοι και προσκολλημένοι στο μείζον βεβαίως αλλά όχι στο μοναδικό ε, ακανθόδες κέριο και ζέων ζήτημα ούτω ώστε να ε, μην στρέφουμε το βλέμμα μας ή να μην αντιλαμβανόμεθα προσικόντος, δεόντος και εμπεριστατωμένος για το τι τεκταίνεται ε, παρά της κυβερνήσεως ή παρά το πλευρό ε, της Ευρώπης και εν γέννη των ε, άλλων κρατών. Ε, θέτουμε μια οριοθέτηση, βάζουμε μια ανωτελεία σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις όπου θα επανέλθουμε εις άλλη εκπομπή, εν τη αυτή περιπτώσει όμως το ε, κενοφανές της εβδομάδος η οποία παρήλθε είναι ότι Πλέον, ιδίω στον υγειονομικό τομέα, όχι μόνο υγειονομικοί, οι γιατροί τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και οι φαρμακοποιοί, ε, καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού και όσοι ανθίστανται, όσοι δηλαδή αντιλέγουν ε, επικαλούμενοι την ε, πρόδειλα αντισυνταγματική αυτή επιβολή προς τον υποχρεωτικό εμβολιασμό αφενός και εφετέρου προκρίνοντας και διεθνής ε, συμβάσει υπερνομοθετικής ισχυω με πρόκριμα το δικαίωμα. Ε, της ελευθέρας αυτοδιάθεσης στο σώμα μας, όπως τούτο διαλαμβάνεται στον ε, ιατρικό κώδικα, δυνάμει του οποίου ο καθένας έχει το δικαίωμα συνενέσεως προς μια ιατρική πράξη, κατόπιν βεβαίως πληροφορήσεως. Κάτι το οποίο, εν τη αυτή περιπτώσει, δεδομένου του υφιστάμενου υγειονομικού ε, μονισμού της, της επιβληθυσόμενη ή μάλλον τη επιβληθίσας σα υγειονομική δικτατορία, δεν υπάρχει διαφάνεια και αρκούντος ικανοποιητικά επιστημονικά εχέγγυα τα οποία να επιδρούν πιστικά στην κοινή γνώμη και σε κάποιου οι οποίοι προκρίνουν και προβάλλουν λυσιτελώ την ένσταση επί τη βάση τη θεμελιώδου αυτή αρχή τη συνενέσεω κατόπιν τη πληροφορήσεω. Ε, τρανή απόδειξη τούτου είναι το ακαταδίεκτο όπω κλειστάκι και μετεμπάσεω έχω τονίσει και συν τη άλλη ότι τα συστημικά μέσα μαζική ενημερώσεω κατ' εντολήν, ουσιαστικά. Τη πολιτεία, γιατί όπω ανέφερα εδώ, δεν είναι ζήτημα κυβερνήσεω. Μπορούμε να πούμε τη κυβερνήσεω, επειδή είναι αυτή τη στιγμή η συνδίκηση τη χώρα. Όμω, όλα τα κόμματα συμπράττουν διότι δεν υπάρχει καμία συντεταγμένη διαμαρτυρία. Να υπομνήσω ότι σύμπασα η αριστερά, δεν αντιδρά. Το Κουκουέ, ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι άλλοι εξοκοινοβουλευτικοί αριστερά ουδή αντιδρά για το ζήτημα αυτό, μόλον ότι διακυβεύονται θεμελιώδη κέρια ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες. Το αντιπαρέρχομαι όμω αυτό και έρχομαι να πω ότι αυτή τη στιγμή μιλούμε για μια ποινικοποίηση, μιλάμε για νέα ήθη, μιλάμε για την κατακρίμνηση του νομικού πολιτισμού, για την καταβαράθρωση θεμελιαδών δικαϊκών αρχών, καθότι η κυβέρνηση υπό το πρόσχημα της δημοσίας υγείας θέτει σε αναστολή όσους διατηρούν επιστημονικά έναν σκεπτικισμό και προβάλλουν τους ισχυρισμού τους. Η πρόθεση επομένω τη κυβερνήσεως ε, ως προκύπτει εκ των ε, αποτελεσμάτων ενδιαφέρεται για την δημόσια υγεία ή για την πρόοδο της ε, κοινωνίας και την εξέλιξη του έθνους, όλος του αντίον δε, μια παρενθετική παρέκβαση έχουμε πει τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, το απόλυτο δικαίωμα του θρησκεύην των μεταναστών στην Ασούρα και την Αμάλ και την απαγόρευση ε, της λιτανείας της Παναγίας απόλυτη ελευθερία μετακίνησης των αλλοδαπών και καμία εξάρτηση των επιδομάτων των οποίων λαμβάνουν από Ουσιαστικά τον εμβολιασμό. Κανένα εμβολιασμό στου ε, ε, μετανάστε. Δεν ομιλώ μόνο για τι δομέ, αλλά ομιλώ γενικότερα για του αλλοδαπού. Γιατί υπάρχει μια διακριτική ρατσιστική μεταχείριση υπέρ των Ελλήνων. Εξάλλου, γι' αυτό το διατυπών αυτό. Γιατί πρέπει να τα βλέπουμε επισκοπικά. Γιατί υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο αυτού του οποίου ε, βιώνουμε. Εξ αυτού του λόγου βεβαίω και υπάρχει αυτή η λυσόδη, η λυσαλέα θα έλεγα. Ε, επίθεση και ο, ο εξοβελισμός, η συντριβή, η ποινικοποίηση, ουδήποτε μιλάει ελεύθερα. Κλείνω την πανευθετική παρέμβαση και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο λέω είναι η ποινικοποίηση της διαφορετικής ε, απόψεως. Δεν επιτρέπεται ουδής να μιλεί, να μιλεί δημόσια για αυτό, ακόμη και διακεκριμένοι καθηγητές, οι οποίοι έχουν έναν σκεπτικισμό, ανεξαρτήτως αν έχουν εμβολιαστεί ή μη, έχουν μια επιστημονική διαφορετική γνώμη. Αυτοί διώκονται ποινικά, η δικαιοσύνη αυτοι διωκονται ποινικα η δικαιοσυνη δυστυχώ στην, χειρι... στην κακή εκφάνσή της, σε μια από τις κακές εκφάνσεις της ε, υποστηρίζει ουσιαστικά μονομερός την κρατική πολιτική χωρίς να ανέχεται μια διαφορετική άποψη. Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα θυμίσω προσφάτως οι ακαδημαϊκοί διώκονται επειδή διατυπώνουν επιστημονικά τεκμηριωμένα τη διαφορετική άποψη. Η ακαδημαϊκή ελευθερία του 2021 αμαυρώνεται λύσοδος επειδή έχει μια διαφορετική άποψη από την καθεστική. Αυτό κατά τους ε, λοιπούς έτσι, ή τους σε διατεταγμένη υπηρεσία ε, καθηγητέ του συνταγματικού δικαίου θεωρείται δημοκρατία. Επομένω, η ε, ει επίρροση αυτών που λέω, ενώ η καθεστική ατάξη πολιτεία εν γέννη επιτρέπει την μετατροπή των πανεπιστημίων, των δημοσίων ιδρυμάτων σε ε, μετατροπή σε άνδρα σε άνδρο διάπραξης ποινικών αδικημάτων, πλημελημάτων και κακουργημάτων, δίκην του ασύλου και υποστηρίζεται στεναρό από τα δίθεν αριστερά κόμματα της προόδου και της εξελίξεως κτλ. Ε, ενώ δηλαδή η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν είναι στο να μετατρέπεται ένας δημόσιος χώρος να μου επιτραπεί η έκφραση σε ε, πεδίο ε, διαμάχης, σε εγκληματική, ε, εγκληματική αποθήκη. Αντί λοιπόν να διαφυλαχθεί έννοια της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο δικαίωμα του κάθε φοιτητού και ιδίω των ακαδημαϊκών να την άποψή τους, βλέπουμε την φήμωση, την φαλκίδευση και την ποινικοποίηση αυτών. παρατάφτα υπάρχει η ρητορική και το πρόσχημα του ακαδημαϊκού ασύλου το οποίο μετατρέπεται με την ηθική αυτουργία της πολιτείας των κομμάτων και την συνεργεία άλλων μηχανισμών μπορεί και υπερεθνικών και ονών νοήτων να μετατρέπονται σε άνδρα εγκληματικών ενεργειών. Επομένως, με ό,τι τούτο συνεπάγεται ως προς, την προς την επιβράδυνση και την παρακόλληση της ομαλής ε, χρονιάς των φοιτητών οι οποίοι ε, παρακολουθούν τα μαθηματά τους. Άρα βλέπουμε ε, μια κατακρεούργηση της κοινή λογικής επί της οποίας ε, η θεσμική οργάνωση της πολιτείας μας. Τα πανεπιστήμια λογίζεται ως ελευθερία και άσυλο η εγκληματικότητα και ποινικοποιείται η ελευθερία έκφρασης και γνώμης επιστημόνων ακαδημαϊκών. Πέραν αυτή τη ποινικοποίηση τη ελευθερά εκφράσεω, βιώνουμε μία μορφή κατάλυση οποιαδήποτε εκφάνσεω τη προσωπικότητό μα, οποιαδήποτε ελεύθερη έκφανση αυτή, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία κατά το δοκούν προβάλλονται ή μη, το ιατρικό απόρριτο το οποίο είναι δημοσία ε, έναντι όλων και ο καθή μπορεί να πιστοποιήσει αν κάποιο έχει προβεί σε μία ιατρική πράξη ή μη. Αυτά τα πρωτόγνωρα, τα πρωτοφανή νομοτελιακός οδηγούν σε μία δυστοπία, ε, μας άγουν σε μία σκέψη δυσμενέστατη εν ώψη των επικειμένων εξελίξεων γιατί ευρισκόμεθα στην καμπή, στην ιστορική καμπή διότι ε, βαλόμεθα πανταχώθεν και βιώνουμε ακουσίως, εκόντες-άκοντες μία ε, μορφή τρίτου παγκοσμίου πολέμου με μέσα. Ε, όλα αυτά βεβαίω έχουν του ηθικού αυτούργου, του ηθήνοντε, τα διευθυντήρια, την αθέατη πραγματικότητα και τι έβλαλες μαριονέτες, τα έμισθα ε, φερόφωνα τα οποία τελούν σε διαταγμένη υπηρεσία ε, αντί τριάκοντα αργυρίων αλλά και αντί ε, ωφελημάτων τα οποία θα αποκομίσουν όποτε δει εν ευθέτω χρόνο καταλαμβάνοντας οι ίδιοι ως οργανικά γρανάζια τη καθεστωτική τάξη και του παρόντο διεφθαρμένου ψεμικού συστήματο σε θέσει ισχύω. Γι' αυτό έχουμε πει και σε προηγούμενε εκπομπέ, υπάρχει πλήρη διάκριση του δοτού κράτου. Γιατί υφίσταται τεράστιο διάκαινο το οποίο αμβλύνεται δια της εικονικής πραγματικότητας ε, ε, διαμέσου ε, των εξονημένων ε, μέσων μαζικής επικοινωνίας Παύλα Εξαπατήσεως τα οποία απαρτίζονται από τους εξονημένους και χρυσοπληρωμένου δημοσιογράφου. Πέρα λοιπόν τη έννοια τη εξουσία των διεθνών σχέσεων, επαναρχόμαστε ουσιαστικά στην εξουδετερώση των αντιφρονούντων. Μιλούμε για διώξει σε όποιου λογίζονται ω αντιφρονούντε, άρα μιλούμε για έναν νεοπαγή ολοκληρωτισμό. Μιλούμε για τι ερπίστριε τη πολιτική ορθότητα, οι οποίε συνθλίβουνε ή ονδήποτε αντιδρά. Υγιός. Άρα επιβάλλεται στην πατρίδα μας το 2021 μια νέα μορφή υγειονομικού Auschwitz, ένα νέο κοινωνικό apartheid και χορηγούνται επιστοπιτικά υγειονομικών φρονημάτων, δια των οποίων η κοινωνία έχει διχοστατήσει, όποιος διατηρεί ε, ε, ενστάσεις περί αυτού του προσάπτεται το στίγμα, το χάραγμα θα λέγαμε του αρνητού και βεβαίως η κοιλίδα του μοιάσματο τη ενδυνάμει υγειονομικού βραδιφλεγικού βραδιφλεγού, βόμβα. Άρα λοιπόν, με αυτού του χαρακτηρισμού δημιουργούνται κάποια ιονή στρατόπεδα συγκεντρώσεω όπου ε, οι, οι αρνητέ ή οι σκεπτικιστές περί του εμβολίου βρίσκονται ε, περιθωριοποιημένοι και υφίστανται μια διακριτική μεταχείριση. Κατά τούτο λοιπόν, θέλω να πω ότι ο νομικός πολιτισμός έχει κατακριμνιστεί και η θεσμική η ελίτ αυθαίρετα διαστρεβλώνει εξαμπλωματικά παραχαράζοντας την αντικειμενική πραγματικότητα εριδόμενη επί, επί των υφισταμένων θεμελιακών δικαιικών ε, αρχών. Άρα, επομένως, οι κερκόπορτε της δημοκρατίας είναι ορθάνικτες, οι κλειδούχοι είναι οι εντεταλμένοι εγχώροι με ε, εντολής τα υπερεθνικά διευθυντήρια, και ο νοόν νοήτο. Το ζήτημα είναι το τι μέλη γενέσθε, διότι εδώ πλήττει το πυρήνα του δικαιώματο τη εργασία. Είναι αδύνατο να επιβιώσει κάποιο τη θέμενο σε αναστολή επειδή δεν επιθυμεί να υποβληθεί σε μια στανική εξαναγκαστική ιατρική πράξη και, και ε, συν τη άλλη, η σεπήρωση, το κυριότερο δε, είναι οι κοινωνικοασφαλιστικέ εισφορέ. Δηλαδή, ένα πολίτη ο οποίο τίθεται σε αναστολή είναι σε ένα μετέωρο καθεστώ λόγω ελήψεω συντάξιμων ενσύμων αλλά και ιατροφαρμακευτική περιθάλψεω τη στιγμή την οποία ο κάθε, ο κάθε ίση έρχεται στην πατρίδα μα αποκτά ακόλουτη πρόσβαση στο δημόσιο. Αυτά είναι μια προβληματική προ σκέψη χρόνο έχει τελειώσει. Εγώ θα κλείσω με το ηθισμένο σύνθημα ατελευτή του αγωνιστικότητο. Το γέννη νέχον, νυν εν παντή και πάντοτε και υπερπάντων ο αγών. Πάλετε και πεσχάτων άχρη εσχάτων. Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Α νύφουμε και α αγρυπνούμε. Ελλήνων ανάνυψη, επιλήψη γάρ δε διηγούμενων ο χρόνων. Ο χρόνο εξύπνου εγερθίνε Συνελόντι η πίν, δεν οροδούμε προουδενό, οδυνόμεθα και ε, φρικτορούμε, περιφρουρώντας την ακαιρεότητα της αληθείας. Καλό σας βράδυ.